Άγγελε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Χαρούμενοι χθες. Εντάξει, ήταν λίγο. Ήταν πολύ διαφορετικά τα συναισθήματα στη μία και στην άλλη πλευρά. Και επειδή ήμουνα και στο γήπεδο, χαρά σίγουρα. Πανηγυρισμοί για ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στο στόχο του ΠΑΣ, δηλαδή να μπει στα play-off και με τον κόσμο και όλος έξω από το γήπεδο να το χαίρε. Νομίζω ήταν ένα ωραίο βράδυ για εσάς σε αντίθεση με τον Άρη. Σίγουρα μια πολύ ωραία βραδιά για μας. Εξελίχθηκε πολύ ωραία. Κερδίσαμε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Άρης. Πολύ χαρούμενοι, συνεχίζουμε και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Είναι η φετινή πορεία του ΠΑΣ Γιάννενα αυτό το οποίο περιμένατε στο τέλος το θα γίνει, είναι κάτι απροσδόκητο, κάτι ξαφνικό, ευχάριστα ξαφνικό για εσάς αυτό το οποίο γίνεται τη φετινή σεζόν? Σίγουρα είναι, θα πω όπως είπατε και εσείς, ξαφνικό για μας. Παρόλα αυτά νομίζω ότι με την προσπάθεια που κάνουμε το αξίζουμε, δουλεύουμε καθημερινά στην προπόνηση, δουλεύουμε στο γήπεδο πάρα πολύ, πάρα πολύ. Κάθε αγώνα τον παλεύουμε μέχρι και το τελευταίο λεπτό και νομίζω ότι το αξίζουμε. Στο χθεσινό μάτς, θεωρείς, εντάξει, σίγουρα χαίρεστε για την νίκη, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ήρθε όμως με έναν τρόπο που, okay, πάντα στο τέλος η νίκη μετράει, απλά ο Άρης δυσκόλεψε πάρα πολύ νομίζω σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με την ένταση και την ενέργεια που έβγαλε. Είχε και λίγο δώσει τύχη η νίκη του ΠΑΣ χθες, πιστεύεις? Πιστεύω ναι ότι είχε και μια δώση τύχη. Ο Άρης σίγουρα είχε αρκετές ευκαιρίες. Είχε την κατοχή της μπάλας, μεγάλο ποσοστό κατοχής μπάλας. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ήμασταν αρκετά αποτελεσματικοί. Οι ευκαιρίες που μας δώσαν τις κάναμε γκολ και έτσι μπορέσαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Έχει κλειδώσει, πιστεύεις, ο στόχος των play-off ή όχι ακόμα? Νομίζω ότι όχι, δεν έχει κλειδώσει ακόμη, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έχουν μείνει 3 παιχνίδια ακόμη. Πρέπει να παρουσιαστούμε όπως παρουσιαστήκαμε και σε αυτό το παιχνίδι. Με την ίδια θέληση, με το ίδιο πάθος και να συνεχίσουμε τα νικηφόρα αποτελέσματα. Πάντως, Άγγελε, βλέποντας την πορεία σου, είναι μια τριετία πολύ γεμάτη για σένα. Δηλαδή, πριν από 3 χρόνια, 19 συμμετοχές, 28 πέρσι. Είσαι ήδη στις 16 και ενώ έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μαζί με τα play-off. Είναι μια τριετία που νομίζω δεν έχεις κάποιο παράπονο. Δεν ξέρω αν είσαι και σούπερ ευχαριστημένος από την παρουσία σου και γενικότερα με τα όσα συναντάς στον ΠΑΣ. Σίγουρα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ο ΠΑΣ Γιάννενα είναι η ομάδα που με βοήθησε να αντρεφτώ, να παίξω την πρώτη ομάδα. Μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν έχω κανένα παράπονο. Είμαι από 14 χρονών εδώ και έχω περάσει από όλες τις ακαδημίες, K15, K17, K20 και πλέον είμαι στην πρώτη ομάδα. Οπότε είναι η ομάδα που μεγάλωσα, που ανδρώθηκα. Από τη Φλόρινα καταγωγής, Άγγελε. Λίγο μακριά. όχι ναι, τόσο μακριά. Εντάξει, δεν έφυγε τόσο μακριά. Καμιά ώρα. Δεν έφυγε τόσο, όχι. Ναι, ναι. Δύο ώρες. Ναι, εντάξει. Πάντως οι κακές καιρικές συνθήκες είναι και στη μία πόλη που γεννήθηκες και στην πόλη που μένεις τώρα. Και στη Φλόρινα είναι χειρότερα, φίλε. Το χειμώνα πιο σκληρά, ναι, τα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ήταν από τις λίγες φορές που ήρθαμε χθες στα Γιάννενα και δεν έβρεχε. Δηλαδή είναι μια πόλη που υβρέχει. Τώρα φανταστείτε ότι βρέχει. Α, πάλι, τέλεια. Τρομερό. Εντάξει, ναι, μια μέρα έκανε μια διακοπή και συνεχίζει μετά. Άγγελε, φέτος δουλεύεις με τον Ηρακλή, το Μεταξά. Ένας προπονητής που τον ξέρεις και εσύ πολύ καλά και έχει γίνει πολύ κουβέντα φέτος για αυτόν και λόγω της πρόκλησης είναι ο Αργύρης ο Γιαννίκης. Να σε πάω λίγο αλλού. Θεωρείς ότι ίσως είναι και άδικη κριτική προς το πρόσωπό του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στην ΑΕΚ, ότι ίσως είναι λιγότερη δική του ευθύνη και περισσότερη από άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί εσύ τον ξέρεις πολύ καλά σαν προπονητή? Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Και πιστεύω ότι εάν του δώσουν χρόνο θα αφήσει εποχή στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και το έχει δείξει, θεωρώ. Μάλιστα. Είναι μια άποψη και αντιδρούει έτσι, γιατί είναι λίγο κόντρα στην γενική άποψη που υπάρχει για τον Γιάννη, γιατί είναι πολύ βαρύ κλίμα. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα για τον προπονητή της ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα. Αλλά είναι και αυτό
Εντάξει, το ζεις και εσύ σε αυτά τα λίγα χρόνια που αγωνίζεις σε επαγγελματικό επίπεδο. Γενικά τον Έλληνα τον προπονητή δύσκολα τον εμπιστεύονται οι ομάδες. Περισσότερο τον ξένο. Πάντως ο Πας εμπιστεύεται και ο Πας το εμπιστεύεται, όντως, ναι, και με τον Γιάννη και μέχρι πέρυσι και με τον κύριο Μεταξά φέτος. Και πέρα από τον Άγγελο είναι και πολλά νέα παιδιά. Και Ελληνόπουλο στον Πας, δηλαδή όλα τα χρόνια. Και ακόμα και σε χρόνια που είχε απαγόρευση μεταγραφών ο Πας, πάλι έβρισκε την άκρη. Προφανώς κάτι κάνουν καλά οι άνθρωποι του να βρίσκουν Ελληνόπουλα από όλες τις μεριές της Ελλάδος και να κάνουν ομάδες που έχουν κάνει και καλές πορείες. Και σε πρωτάθλημα και κύπελλο, έτσι, Άγγελε. Εννοείται ότι η ομάδα δίνει πολλές ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές να αναδειχθούν. Υπάρχουν πολλά παιδιά από πίσω που έρχονται και θεωρώ ότι θα συνεχίσουν να έρχονται. Έλα, Νικόλα. Ο Πύρης μας σας είπε τίποτα που δεν ήρθε στον Άρη τον Ιανουάριο ή όχι ακόμα? Όχι, δεν ξέρω εγώ. Άγγελε, να σε γυρίσω λίγο πίσω. 0-1 ο Πας Γιάννενα στην Τούμπα στην πρεμιέρα. 0-4 ο ΠΑΟΚ στα Γιάννενα. Η διαφορά, όπως είδες τα δύο παιχνίδια, στο δεύτερο μάλιστα αγωνίστηκες, για τον ΠΑΟΚ μιλάω, ποια ήταν, νομίζεις, δηλαδή τι άλλαξε από την πρεμιέρα μέχρι τον αγώνα του δεύτερου γύρου που ο ΠΑΟΚ πήρε μια νίκη κόντρα σε εσάς που κανείς δεν περίμενε τόσο εύκολα και με τόσο μεγάλο σκορ? Νομίζω ότι στο δεύτερο παιχνίδι που έπαιξε ο ΠΑΟΚ εδώ μέσα στα Γιάννενα, νομίζω ότι ήταν 100% αποτελεσματικό. Του δόθηκαν 5 ευκαιρίες και τις 4 έκανε γκολ. Mm-hmm. Οπότε, όπως ήμασταν και εμείς μέσα. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό ήταν το κλειδί που κέρδισε τον αγώνα ο ΠΑΟΚ. Ήταν 100% αποτελεσματικό. Ναι. Το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις γενικότερα? Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό. Πολύ, πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα φέτος. Βλέπουμε ότι πολλές ομάδες παλεύουν για τα play-off, για να πούν τα play-off. Και επίσης και στο τέλος των θέσεων, νομίζω ότι ακόμη και εκεί γίνεται μεγάλη μάχη. Πώς επηρεάζει έναν 29χρονο το άκουσμα της είδησης ότι ένα παιδί πολύ κοντά στην ηλικία των 19 χρονών δολοφονήθηκε για το ποδόσφαιρο και μια διαφορετική προτίμηση που είχε σε ομάδα? Και υπήρχε, να το αναφέρουμε και αυτό, και ένα πολύ ωραίο πανό των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΣ χθες του Ζωσιμάδες, με αναφορά και στον Άλ και στον Τόσκο και στον Άσο και σε πολλούς ακόμα που έχουν δολοφονηθεί για το ποδόσφαιρο. Και δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους πολύ εύκολα. Πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτό το συμβάν. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Δηλαδή, μόνο που το σκέφτομαι, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Το ποδόσφαιρο νομίζω ότι δίνει ζωή και δεν παίρνει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και νομίζω ότι είναι και ο πιο ωραίος επίλογος στην κουβέντα μας. Έχουμε δεκαί. Η στόχη σου είναι, Άγγελε, στα 21 σου. Τι ονειρεύεσαι, τι θέλεις τα επόμενα χρόνια? Η στόχη δική μου είναι να βελτιώνομαι συνεχώς, προπόνηση με την προπόνηση. Και να κοιτάω να παίρνω εμπειρίες και να κοιτάω το μέλλον μπροστά. Η Ευρώπη είναι κάποια στιγμή στα όνειρά σου, να δοκιμάσεις ένα άλλο πρωτάθλημα, ή ακόμα δεν το σκέφτεσαι? Γιατί σίγουρα πολλοί συνομιλικοί σου είναι στην Ευρώπη, τους βλέπεις. Σίγουρα το σκέφτομαι και ναι, θα ήθελα να αγωνιστώ στο εξωτερικό, σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Εμείς να στοχευτούμε, Άγγελε. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στο Λίμπερο. Γερός να είσαι βασικά, να έχεις την υγεία σου μακριά από τραυματισμούς και καλή επιτυχία και συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Άγγελε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε ένα, λοιπόν. Αυτός ήταν ο Άγγελος Λιάσος, ο 29χρονος μέσος του ΠΑΣ Γιάννενα.